Μικρή λοιπόν, πήγαινα εκεί, γιατί ζούσε και η δίδυμη αδελφή μου εκεί. Εκεί πας τώρα, στη δίδυμη αδελφή σου. Χριστέ μου. Φέρτε να ντεπών λίγο κάτι. Ρε λοιπόν, Χριστέ, μια απάντηση, δεν μου απαντάς σε τίποτα. Λοιπόν, η δίδυμη αδελφή μου πέθανε. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Είμα τώρα. Λοιπόν. Τι τρούπι, πού το πέτυχα πάλι. Καλή, γύρνα από εδώ πέρα. Δεν μπορούν να πιάσουν και τα γέλια και είναι πιο ντροπή. Εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί πιο ντροπή από αυτά που έχεις πει μέχρι τώρα, τι να δει. Σας απόλαυσα προχθές την Ελένη Μενεγάκη που ήσασταν καλεσμένη. Ναι, κι εγώ μας απόλαυσα. Σας έφερε σε δεύτερη θέση που δεν ήξερε κάποια πράγματα. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Καθόλου, ίσα ίσα, μ' αρέσει. Αυτό είναι το θέατρο του παραλόγου στον σε αυτοσχεδιασμό. Αλλά τα αγαπώ, Τελενάκη. Τράπηκε, επειδή δεν ήξερε κάποια πράγματα για την προσωπική σας ζωή. Ίσως και εγώ δεν το χειρίστηκα καλά, εντάξει. Ήταν η σπίτα της συνέντευξης τέτοια. Δεν είναι, ας πούμε, ότι δεν σας τίμησε με αυτό που είπε, ότι δεν ήξερε. Μα, Θεό, αλίμονο. Όχι, όχι. Τα αγαπώ, Τελενάκη, και νομίζω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Εντάξει, η Χρύσα Ρόπα έχει και ένα ρόλο, παιδιά. Το παίξανε πολύ ωραίο το ρόλο.